Ήρθαμε εδώ για να δηλώσουμε την αντίθεση των μέτρων της κυβέρνησης. Αυτό το πράγμα, το να είναι ανοιχτές οι συναυλίες και κλειστή η μουσική στην εστίαση, είναι ένα πράγμα παράλογο, είναι ένα πράγμα ανώμαλο. Γι' αυτό μαζευτήκαμε στο Θέατρο Γης, στην συναυλία του Γιάννη Πάριου, που τον αγαπάμε πάρα πολύ και θα θέλαμε να παίξουμε στα μαγαζιά μας Γιάννη Πάριο, να δείξουμε την αντίθεση των μέτρων της κυβέρνησης. Ζητάμε να ανοίξει η μουσική στην εστίαση και δεν ζητάμε να κλείσουν και οι συναυλίες. Φτιάξαμε πριν από δύο μέρες ένα άτυπο σωματείο όλων των δισκοθετών της Θεσσαλονίκης, DJs για όσους δεν καταλαβαίνουν. Ήρθαμε εδώ ειρηνικά να δείξουμε αυτή τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει σε αυτό που θα συμβεί σε λίγο στη συναυλία και στους χώρους της εστίασης που δεν υπάρχει μουσική. Προφανώς και δεν θέλουμε να κλείσουν οι συναυλίες, θέλουμε να ανοίξει η μουσική. Η εστίαση δεν βρίσκουμε τίποτα λογικό σε αυτό που έχει συμβεί να κλείσουν τη μουσική, ενώ στους κλειστούς χώρους μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι και οι άνθρωποι που δουλεύουν έχουν κάνει δύο rapid test την εβδομάδα και όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά λειτουργούν έξω. Σε προάβλιους χώρους. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη λογική. Απαιτούμε απλά να ανοίξει η μουσική στην εστίαση. Ουσιαστικά το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι ενώ μας έχουν κλείσει τα καταστήματα και μας έχουν στερήσει το δικαίωμα στη δουλειά, ταυτόχρονα συμβαίνουν κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι συνδεδεμένα με τη μουσική. Αν ήταν απαγορευμένη η μουσική πουθενά, παντού, όπως και στις συναυλίες για παράδειγμα, τότε θα είχε μια λογική το να συμβεί και σε εμάς. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο είναι κατακριτέο είναι το ότι μας οδηγούν σε αργία, σε ανεργία υποχρεωτική και δεν μας δίνουν αποζημίωση. Αυτό είναι το βασικότερο πράγμα το οποίο αντιμετωπίζουν όλοι οι συνάδελφοι, είτε έχουν οικογένεια, είτε είναι μόνοι τους, οτιδήποτε αντιμετωπίζει ο καθένας. Πράγμα παράδεικτο που δεν συμβαίνει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Προσπαθούμε να αναδείξουμε την αντίφαση στο ότι στα μαγαζιά απαγορεύεται η μουσική ακόμα και στους εξωτερικούς χώρους όπως ίσχυε λίγο πριν το καλοκαίρι, ενώ στους συναυλιακούς χώρους που επιτρέπεται δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Επίσης, άλλο ένα βασικό πρόβλημα είναι το ότι εμάς μας αναγκάζει που έχουμε τηρήσει όλο το πρωτόκολλο, έχουμε κάνει τα εμβόλια μας και τα σχετικά, μας αναγκάζει να μην δουλέψουμε με αποτέλεσμα να έχουμε βιοποριστικό πρόβλημα, γιατί και εμείς έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά και δεν μας αποζημιώνει. Τότε για ποιο λόγο εμείς κάναμε το χρέος μας απέναντι και στον εαυτό μας και στην πολιτεία με τους εμβολιασμούς και τα σχετικά, ενώ ξέραμε από την αρχή ότι οι εμβολιασμοί θα κάνουν και κάποια προνόμια, δηλαδή του στυλ ότι θα μπορούσαμε να λειτουργούμε σε εσωτερικούς χώρους με ανθρώπους οι οποίοι να ήταν είτε εμβολιασμένοι ή είχαν πιστοποιητικό νόσησης και μεταξύ τους αυτοί δηλαδή δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα. Αποδεικνύεται όμως ότι αυτό τώρα δεν μπορεί να σταθεί. Με αποτέλεσμα δηλαδή να υπάρχει πρόβλημα και αυτοί που έχουν το αντιεμβολιαστικό. Σκεπτικό να μας αντιπαραθέτουν αυτό, ότι εσείς που είστε εμβολιασμένοι θα μπορούσατε να είστε μέσα σε εσωτερικούς χώρους να δουλέψετε με εμβολιασμένους και αυτούς που έχουν πιστοποιητικό νόσησης. Αλλά αποδεικνύεται ότι για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση εδώ πέρα είναι διφορούμενη, ότι έχει δημιουργήσει πρόβλημα στον εαυτό της. Η μεγαλύτερη παράνοια είναι το ότι αυτή η συναυλία του Γιάννη Πάριου γίνεται, ενώ ταυτόχρονα στην Πλάζα Ρετσούς, δίπλα στη θάλασσα, που έπαιζε η Πολίνα με τον Δάντη και τον Πίγαλη, δεν γίνεται η συναυλία, γιατί λέει είναι κοντά στη θάλασσα. Θα ρίσκει κοντά στη θάλασσα κολλάει και στο βουνό δεν κολλάει. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να χαιρετήσω τους συναδέλφους που δεν ήρθαν και δεν είναι παρόν, έτσι. Όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν υγειονομικά πρωτόκολλα, που σημαίνει ότι ακολουθούμε κάποιες διατάξεις και κάποιους κανόνες. Από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρχουν υγειονομικά πρωτόκολλα και εφόσον οι εργοδότες μας, παύλα, επιχειρηματίες, πιστεύω ότι και αυτοί δεν αρνούνται στο να εκτελούν τις διατάξεις των υγειονομικών κατά γράμμα, το ίδιο κάνουμε και εμείς. Άρα θεωρώ ότι ίσως, αν τα πράγματα πάνε όπως ήταν πριν, να είναι καλύτερα για όλους.